Καλησπέρα σας. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεραυνού όπου δικαίω κέρδισε το παιχνίδι. Μπήκε από την αρχή δυνατά. Πήρε το προβάδισμα και ήταν δίκαια σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μπροστά στο σκορ και δικαίω κέρδισε το παιχνίδι. Εμείς θέλαμε να μπούμε στο παιχνίδι δυνατά για να παλέψουμε έτσι ώστε να έχουμε τις δικές μας πιθανότητες να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολη συνέχεια. Στο ημίχρονο δεχτήκαμε 54 πόντους. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο για μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει κάτι εκτός έδρας. Προσπαθήσαμε στο τρίτο δεκάλεπτο να παλέψουμε. Μόνο στην αρχή το καταφέραμε. Και στο τέλος το παιχνίδι ξέφυγε. Ήταν δίκαιη του Κεραυνού. Αυτό που θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά έτσι ώστε να παρουσιαστούμε καλύτεροι στη συνέχεια του προαθλήματος. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να δώσω και εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεραυνού για την άνετη νίκη που πέτυχε απόψε. Νομίζω δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε από την πλευρά τη δικιά μας. Το σκορ μιλάει από μόνο του. Είχαμε έρθει εδώ με διάθεση να παλέψουμε το παιχνίδι, να παίξουμε με ενέργεια στην άμυνα. Αλλά από το πρώτο λεπτό φάνηκε ότι δεν είχαμε τη διάθεση που έπρεπε για τέτοιου είδους αγώνες, για τέτοιου επίπεδου αγώνες. Παρουσιαστήκαμε κατώτερη των περιστάσεων. Και νομίζω με 96 πόντους παθητικό δεν μπορεί κανείς να κερδίσει εκτός έδρας αγώνα. Ξανά συγχαρητήρια στον Κεραυνό και καλή συνέχεια για την πορεία του στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ. 2 και 3 Δεκεμβρίου γεμίζουμε το στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία για να στηρίξουμε την Εθνική Ανδρών Καλαθόσφαιρας. 2 Δεκεμβρίου Κύπρος Αυστρία στις 4 το απόγευμα. 3 Δεκεμβρίου Κύπρος Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 το απόγευμα. Στηρίζουμε την Εθνική Κύπρου στην προσπάθεια που κάνει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Ευρωμπάσκετ 2021. Κανονικό εισιτήριο για κάθε αγώνα 5 ευρώ. Παιδικό εισιτήριο 1 ευρώ. Η προπόληση γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στο www.tickettower.com.cy. Μία χώρα, μία ομάδα. Να είστε όλοι εκεί.